Τζότσο, Γουλού, Πραϊόρτι, Ράμπλ, Θρέες, Εμεφ, Κάρθους, Λοκ. Ναι! Πάρα πολύ, θα μας περνάει σχεδόν σε όλους όλα πέρα. Τίποτε να ακούω, το χάτω μια φορά. Πάρε του Μπρουκ, Χόμλες, καλησπέρα, πάμε! Το wing management είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χάνονται πάρα πολλά. Έλα, Βασίλη, κούρασε. Έλα, Βασίλη. Έλα. Αυτό είναι draft, αγόρι μου. Κάνεσαι, Βασίλη. Κάρθους Λοκ, λοιπόν, στο Greek Legends, επιτέλους, το 13ο θα επιστρέψει, επιστρέφει. Με ανάγκασε, να ξέρετε, με ανάγκασε. Στα αγαπημένα μου. Με ανάγκασε, ρε, guys, με ανάγκασε. Δηλαδή... Ναι, αλλά θα τα βλέπουμε. Θα τα βλέπουμε. Θα τα βλέπουμε. Τι να κάνουμε. Θα τα βλέπουμε. Θα τα βλέπουμε. Με ανάγκασε να κάνουμε LCS. Τι μπορούσα να πω όχι. Τι μπορούσα να πω όχι, ρε φίλε. Αναγκάστηκα. Οι ουσιαστικές αλλαγές που έχουμε με τον Τόνι εδώ είναι ότι εγώ πιστεύω ότι οι Immortals είναι στα playoffs, εκείνος οι Golden Guardians. Και μετά, μεταξύ, τα βλέπω αυτά σήμερα, χτες, και έλεγα και οι δύο μάλλον έχουν πέσει έξω, γιατί FlyQuest θα είναι στα playoffs. Ναι, υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση να είναι FlyQuest στα playoffs. Είναι εκτός από τους Dignitas και τους CLG που είναι πολύ κακές ομάδες φέτος. Εντάξει, προφανώς και αυτοί μπορούν να κάνουν κανένα pop-off και να μην το περιμένει κανένας, εντάξει, εννοείται. Το Golden Guardians, η Immortals, FlyQuest είναι ισοδύναμες ομάδες. Λίγο τώρα boost, τώρα που το σκέφτομαι και εγώ στους FlyQuest, Golden Guardians λίγο με ενθουσίασαν περισσότερο για αυτό τους έβαλα και στην έκτη θέση. Οκ, οκ. Θα τα πιάσουμε τώρα και... Ναι. Και εδώ, per roll. Εντάξει, τα super team τα αγαπάμε και εγώ και ο Τόνι είμαστε... Εγώ με τον Τόνι απλά περιμένουμε ένα super team να πετύχει από αυτά, όλα αυτά τα οποία έχουν φτιαχτεί ανά τα χρόνια. Είτε σε league, είτε σε οτιδήποτε. Ειδικά στο league, ας πούμε, που εντάξει, είναι λογικό να τα λατρεύει σαν super team, ρε φίλε. Το potential είναι τεράστιο. Το LCS, παιδιά, είναι το region το οποίο πέρσι τα πήγε καλύτερα από την Ευρώπη στο παγκόσμιο. Facts. Λοιπόν, και περνάμε στους top laners. Εγώ σε μερικούς παίκτες εδώ έχω ρίξει. Τρελό πακέτομα. Ας πούμε, π.χ. τον Summit, τον οποίο πήραν. Εδώ πέρα θα αρχίσει να γκρινιάζει και θα λέτε μα ο Μπίπο, μα ο Sunday. Εντάξει, ναι, ο Summit, οκ. Okay. Είμαι φοβερός φαν του Summit. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτη γενικά. Αλλά η τετράδα είναι αρκετά stacked στο top lane. Αυτή η τετράδα δηλαδή δεν είναι ότι απέχει πολύ ο ένας από τον άλλον. Είναι πολύ κοντά όλοι αυτοί. Εντάξει, Χούνι. Δεν θέλω να το βλέπω σαν παίκτη. Από εκεί και πέρα το 6, 7, 8, 9, 10 είναι ελιρελεβάντο για μένα. Αυτή είναι η άποψή μου. Η τετράδα είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Χούνι απλά υπάρχει και κάπως έτσι είναι η λίστα μου. Πάμε, Τόνι. Ναι. Λοιπόν, έβαλα το Sunday πρώτο, γιατί ο τύπος ήταν εξαιρετικός με τους 100 Thieves πέρσι. Μαζί με τον Αμπεντάγκε και τον Closer ήταν... Όντως οι παίκτες οι οποίοι σηκώσανε την ομάδα περισσότερο από όλους τους άλλους για να πάνε εκεί που πήγανε και να πάρουν πρωτάθλημα. Ο Impact είναι ο Impact. Εγώ έχω μια προσωπική αγάπη στον Impact. True. Είναι ένας πάρα πολύ δυνατός παίκτης. Δύσκολα τον αντιμετωπίζεις πάνω. Ακόμα και αν τον κερδίσεις, θα βγάλει value μετά στο παιχνίδι. Ο Μπίπο είναι τρίτος, μόνο και μόνο ότι το transition στην Αμερική... και να πάει πάλι στο top, ίσως να του φέρει κάποιες δυσκολίες. Θα παίξει με καλούς Κορεάτες αντίπαλους και όχι με Ευρωπαίους οι οποίοι δεν πολύ φημιζόμαστε και για το top lane μας. Ο τέταρτος ο Χούνι, ο Τίγκα coin flip. Είμαι σίγουρος ότι ο Σάμι θα πάει πολύ καλύτερα από αυτόν και ίσως να πάει και καλύτερα και από τον Μπίπο, αλλά δεν τον έχουμε δει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και το τι θα κάνει εκτός Κορέας κουλουπού. Οπότε δεν έβαλα σπέμπτη θέση. Safe. Έκτη θέση έβαλα τον Λίκορης, γιατί είναι πρωταθλητής LCS. Δηλαδή, από όλους από κάτω, πιστεύω ένα λίγο τσακ παραπάνω μπορεί να το κάνει. Αυτό. Μόνο και μόνο από αυτό τον έβαλα. Οκ, το δέχομαι. Δεν ξέρω. Τον Λίκορης δεν μπορώ να τον βλέπω. Μου βγάζει κάτι. Όσες φορές τον έχω δει, απλά. Δεν. Εκτός από εκείνη τη χρονιά που όντως είχε παίξει καλά εκείνη τη χρονιά, όλες οι άλλες ήταν. Α, οκ. Έχουμε και ένα top lane στο team που παίζει τον game. Και νομίζω ότι παίζει να έχει και δίκιο γιατί πηγαίνει στους Golden Guardians, ας πούμε, και δεν πήγε σε κάποιο. Ίσως.
Λοιπόν, Νίκο, thanks για το σαμπαγόρινα μου με το Prime. Welcome, welcome. Περνάμε στον επόμενο. Στο επόμενο list, που είναι το Youngle. Δεν μπορούσα, παρόλα τα closer, ιστορίες, πίκα, blubber και όλα αυτά, δεν μπορούσα να μην βάλω το Inspire πρώτο. Ευρωπαίο jungler που πάει στον NA την πρώτη χρονιά, πάντα σμερφάρει. Και ο Inspired συγκεκριμένα, ο οποίος είναι σε ένα καλό team της τετράδας, δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει τελικό αυτή η Evil Geniuses, αλλά ο τύπος είναι διάνοια. Αν δεν τα φορτώσει το κόκορα και δεν είναι σε φάση, έλα να πάρουμε τα φράγκα και whatever, δεν με νοιάζει CBA, θα είναι ο καλύτερος jungle του LCS. Έτσι πιστεύω. Για τον closer, ίσως να τον έχω αδικήσει λίγο με το Spica, γιατί έκανε τρελά playoffs ο closer. Δηλαδή, ίσως να είμαι λίγο άδικος εδώ με τον closer. Έκανε insane playoffs. Ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας μαζί με τον Αμπεντάγκη. Ναι, το καταλαβαίνω. Γιατί ο Spica βγήκε και MVP, έτσι. Ναι, αλλά ο Spica ακριβώς βγήκε και MVP. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Xerxes, ο Τζοζεσεόντο, Pride Stalker, καλός χρυσός. Αλλά έπαιζε στα IRL, πήγε στον NA. Θα το δούμε λίγο πώς θα πάει αυτό. Αλλά γενικά το 8-9-10 ψηλο irrelevanto. Εκτός από τον Τζοσεντεόντο και ο Μπράι Στόλκερ μπορεί να αλλάξει με τον Ξέρξη ή τον Ξέρξη με τον ή τον Τζοσεντεόντο. Τώρα ο Inspire, αν πήγε και τα λεφτά και δεν παίξει το game, FF. Τόνι. Ωραία. Εγώ τον έβαλα λίγο πιο κάτω τον Inspire. Γιατί Closer Blubber θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Mm-hmm. Σε ευρωπαϊκά δεδομένα πάρα πολύ καλοί παίχτες. Δεν ξέρω τι θα βάζα πρώτο. Νομίζω βάζω τον Closer λόγω απόδοσης πέρσι. Ο Inspired είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Ήταν όλοι οι ROG μαζί με το Hansama. Και τώρα να πάει στην Αμερική και σε μια ομάδα η οποία δεν είναι για πρωτάθλημα σίγουρα. Αν και εγώ τους πιστεύω λίγο. Okay. Θα δούμε βέβαια και την απόδοση των πολλών Κορεατών και Κινέζων που ήρθαν στην Αμερική. Σπίκα Σάντοριν τώρα. Αυτό τώρα που το ξανασκέφτομαι, ίσως ο Σπίκα να μπαίνει πιο πάνω. Αλλά ο Σάντοριν πάντα τον υποτιμάμε και πάντα πηγαίνει τελικούς και σηκώνει πρωταθλήματα. Είναι χρήσιμος. Είναι χρήσιμος. Είναι πολύ χρήσιμος. Είναι πολύ χρήσιμος. Παίζει πολλά Champions. Παίζει από το 12 και είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Κάτι σημαίνει για το Σάντοριν, για να φτιάχνει η Team Liquid ένα τέτοιο roster και να κρατάει το Σάντοριν, ναι. Σημαίνει πολλά για το. True. Συμφωνώ. Τώρα ναι, από κάτω River, Pride Stalker, Contract Xerxes είναι όλοι στην ίδια θέση, παρά μόνο τον Τζοσεντεόντο που τον θεωρώ πάρα πολύ overrated. Okay. Και δεν μου πολύ αρέσει, γι' αυτό τον έβαλα και στη 10η θέση. Ωραία. Midlaners. Εδώ θα πέσει. Εδώ θα πέσει. Εδώ θα πέσει Πέλικας. Θα πέσει Πέλικας κυρίως για το. Δεν ξέρω για ποιο θα πέσει Πέλικας. Θα μου πούνε για τον Αμπεντάγκε. Θα μου πούνε για τον Μπιέρξεν. Δεν ξέρω. Guys. Να σου το πω. Τον λατρεύω τον Μπιέρξεν, ρε φίλε. Είναι αδυναμία μου. Όπως ο Τόν έχει την αδυναμία με τον Γκόρντζε Τζέι, εγώ έχω με τον Μπιέρξεν. Εντάξει. Και όσο καλή χρονιά και να κάνω Αμπεντάγκε, τη σέβομαι, την αγαπώ. Αλλά Μπιέρξεν είναι αχίλιο πτέναμα, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Το λατρεύω τον Μπιέρξεν. Πιστεύω πάρα πολύ στον Midlaner. Πιστεύω πάρα πολύ στον Midlaner DSM. Δεν είναι ότι τον έχω δει, αλλά έψαξα αρκετά για εκείνον και ίσως να έχει χτυπήσει φλόγα χρυσού που λέμε. Ο άρχοντας εκεί των DSM. Θα δείξει βέβαια κατά πόσο. Ο Τουκουί ήταν να πάει πριν 2 χρόνια στο LEC και δεν τον πήρε ποτέ τότε η ομάδα που ήταν να το πάρει. Πέρυσι ήταν stack full το ρόλο και είχε προτάσει από τα bottom tier teams του LEC και δεν πήγε ποτέ. Και είναι ένα φοβερό ταλέντο που έχει αδικηθεί. Ίσως αυτή η λίστα να έχω αδικήσει τον Evil Genius στο Midlaner. Αλλά ίσως τώρα ήταν το 3 με το 5 ήταν αντίθετα. Αλλά θα δούμε κατά πόσο θα παίξει ο CG και στο ότι πρέπει να σταθεί σε ένα επίπεδο το οποίο είναι top 4 και playoffs. Οπότε ναι, πλέον δεν με ενθουσιάζει απέχτης. Δεν με ενθουσιάζει απέχτης. Έχει απλά ένα. Είναι απλά σταθερός. Που είναι αποδεκτό. Απλά είναι απλά αυτό. Χίλιες φορές να περίμενα οι Μόλτες να δώσουν ευκαιρία στον Πρίτη παρά να πάρουν το ΠΟΕ που κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον Πρίτη. Απλά έχει 2 χρόνια παραπάνω εμπειρίας και 3 τα οποία καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνονται. Fudge, whatever, δεν ξέρω τι κάνει ο LS, μακάρι να του βγει. Τόνι, ο λόγος εσένα. Ωραία. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τον Μπιέρξεν. Στέκομαι λίγο σε αυτό που είπε ότι μην περιμένετε να είμαι ο καλύτερος κατευθείαν και ότι θα αργήσω γιατί ήμουν πάλι ένα χρόνο ανενεργός.
και πηγαίνουμε πάλι στην κουβέντα του comp, το οποίο είναι το πολύ λογικό, mm-hmm. και ότι δεν μπορείς να δείξεις κατευθείαν το τι μπορείς να κάνεις. Έβαλε τον Αμπεντάγκη πρώτον δικαιωματικά, γιατί ήταν καταπληκτικός πέρσι, κακά τα ψέματα. Πήρε πρωτάθλημα στην πρώτη του χρονιά στην Αμερική, το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα, ακόμα και αν υποτιμάνε κάποιοι το πρωτάθλημα αυτό. Δεν είναι εύκολο. Έβαλα τρίτο τον Γιώγιο Παν, ο οποίος τον παρατήρησα, τον παρακολούθησα λίγο. Ο τύπος τα πατάει πολύ καλά. Είναι μεγάλο progress για την ομάδα του όσον αφορά τον Τζίζου και που ήταν πριν. Ναι. Είναι πολύ καλύτερο παίκτη. Mm-hmm. Και οι Evil Geniuses χάσανε πολλά παιχνίδια εξαιτία του Τζίσουκε. Αν ο Γιούγιο Παν είναι όντω πάρα πολύ καλό, τότε οι Evil Geniuses μπορούν να πάνε και πολύ πιο πάνω από όσο του περιμένουμε. Γιατί φτιάξανε όντω καλό ρόστερ οι Evil Geniuses. Τώρα, και Αντούο, δυστυχώ δεν τον έχω δει πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν τον βλέπω ώστε να ξεπεράσει του άλλου τρει πάνω. Ίσως να κάνει κάτι. Για να τον παίρνουν οι TSM προφανώ και κάτι έχουν δει. Τον Fudge τον έβαλα στην πέμπτη θέση γιατί πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Και πάλι Cloud9 είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός για να πούμε ότι διαλέξανε να βάλουν τον Fudge εκεί. Ο Power Hovel στην έκτη θέση, εντάξει, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπες. Mm-hmm. Τον Ablaze τον θεωρώ λίγο καλύτερο. Τώρα του Quig πάλι στην ίδια μοίρα είναι. Δηλαδή τερμάτιζε στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση στη Γαλλία. Πηγαίνει κατευθείαν σε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα. Σε μια ομάδα η οποία θα περάσει στα playoffs. Μακάρι να του βγει. Εντάξει, Palafox τώρα και Blue είναι απαράδεκτη για μένα. Ίσως ξέρεις τι. Ίσως να έχουμε αδικήσει λίγο τον mid laner των Golden Guardians. Ο οποίος έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Απλά ρε φίλε, δηλαδή εγώ τον Fats θα τον έβαζα και πιο κάτω ακόμα. Δηλαδή εγώ τον Fats θα τον ξεφτύλιζα σε αυτό το list. Τελείως. Αλλά πιστεύω ότι μόνο και μόνο επειδή τουλάχιστον υπάρχει ένα στο mindset θα το παίξει το game. Ίσως τον Άμπλα να τον έχω ξεφτυλίσει λίγο τόσο κάτω που είναι, αλλά έχω πιστέψει ταλέντα όπως τον Κουί, ας πούμε, και όπως αυτό τον DSM που μπορεί να βγουν και φόλες. Υπάρχουν πάντα και αυτά. Έιντι Κάρις. Χανσάμα. Αυτά. Τα λέμε. Χανσάμα και τα λέμε. Ξεκάθαρο. Χανσάμα και τα λέμε. Μπέρζεκερ, ο οποίος ήταν. Δεν βρήκε χώρο να παίξει τη One ποτέ, γιατί από πάνω είχε Τέντι και Γκουμαγιούση. Δεν θα παίξει ποτέ σε αυτό το ρόστερ. Δεν θα παίξει ποτέ σε αυτό το ρόστερ. Αλλά έχει προπονηθεί με αυτό το ρόστερ. Έχει παίξει με αυτό το. Έχει παίξει screen με αυτό το ρόστερ. Έχει κάνει προπονήσει με αυτό το ρόστερ και πιστεύω είναι πανέτοιμο να του. Βασικά πάντα οι Κορεάτες, οι Κορεάτες, τα ID, οι οποίοι έρχονται στο LCS, οι πηγαίνουν στο LCS, την πρώτη χρονιά του ανοίγουν όλου. Και πιστεύω ότι θα το κάνει και αυτό. Μετά FBI, Tactical και Danny δεν με τρελαίνουν σαν παίκτες, αλλά. Οκ, okay, καταλαβαίνω γιατί είναι καλή, καταλαβαίνω γιατί είναι χρήσιμη. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Λάγκερ, ο οποίος ήταν παλιά, έπαιζε Τουρκία για αρκετό καιρό ο Λάγκερ και ήταν ένα από τα hot talenta κιόλας τότε της Ευρώπης για να παίξει είτε σε μεγάλο ERL team είτε ακόμα και σε bottom TRL EC. Αλλά δεν έγινε ποτέ αυτό και έφυγε στο LCS, ήταν στο Academy του CLG, Τόνι, και πήγε στο main team τώρα. Ναι, ήταν στο Academy του CLG. Στου 100 Thieves νομίζω. Οκ. Και είναι πλέον CLG. Ναι. Ναι. Και. Οπα. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα ταλεντάκια τα οποία θα δούμε. White Turtle και John Soon και Neo και Lost. Οκ. Τόνι. Ναι. Καλά. Προφανώς ο Χανσάμα πρώτος. Είναι ο καλύτερος. Ακόμα και αν δεν τον έχουμε δει στην Αμερική και ο FBI μαζί με τον Tactical ήταν πάρα πολύ καλοί παίχτες. Όταν σκάει τώρα τέτοιο όνομα του Χανσάμα, ήρθε η ώρα να πάρει και το παιδί ένα τίτλο γιατί το αξίζει. Ο Tactical εξαιρετικός παίχτης. Πηγαίνει στους TSM που είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό φέτος. Θα τον δούμε βέβαια τι μπορεί να κάνει. Προσωπικά τον θεωρώ ένα πολύ ισχυρό κομμάτι για την ομάδα, ίσως και το καλύτερο. Ο FBI, ο οποίος έπαιξε πολύ καλά για αυτά που ήθελε να του δώσουν τουλάχιστον στην ομάδα, πήρε και πρωτάθλημα. Και έναν πρωταθλητή δεν μπορεί να το βάλει πιο κάτω, κακά τα ψέματα. Ντάνι τώρα και Berserker. Τον Berserker συμφωνώ σε αυτά που λες. Τους φοβάμαι λίγο τους rookies οι οποίοι πηγαίνουν από την άλλη πλευρά του πλανήτη και αγωνίζονται μπαμ σε μια ομάδα η οποία ζητάει πάρα πολλά από τους παίχτες της. Οκ, συμφωνώ. Και το φοβάμαι λίγο αυτό. Τον Ντάνι τον θεωρώ έναν εξαιρετικό εντεκάρι και εκείνον. Δηλαδή, Ντάνι, FBI μαζί με Tactical είναι αμερικάνικο γεννήματα θρέματα, χωρίς να είναι όλοι Αμερικάνοι προφανώς. FBI δεν είναι. Τώρα τον Lost τον έβαλα στην έκτη θέση γιατί έπαιζε στο TSM. Εντάξει, δεν ήταν τόσο κακός.
Ναι. Όντως. Δεν... Θα πατούσε όντως τα κουκκιά του. Αλλά όντως τώρα στους Golden Guardians δεν θα δείξει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι απλά επειδή TSM είδανε την επιλογή του Tactical, διώξαν το Lost καπάκι και δεν τον αφήσαν να εξελιχθεί τόσο πολύ. Ναι, 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 ισχύει. Ισχύει. Johnson Wild Turtle, εντάξει, τον Logger δεν τον πολύ πιστεύω γιατί είναι και αυτός πάρα πολύ μεγάλο ρούκι και ποτέ δεν ξέρει πώς μπορεί να σου βγει. Αλλά Johnson Wild Turtle και Neo ίσως να μπορούσαν να βρουν καλύτερες επιλογές. Ίσως ο Wild Turtle που τον αγαπώ και τον θεωρώ πάρα πολύ καλό παίχτη και έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα, ήρθε η ώρα να πάει σαν coach, σαν analyst, κάτι τέτοιο. Εδώ. Παρέα θα είμαστε Wild Turtle από ό,τι φαίνεται. Μελλοντικά ίσως. Περνάμε λοιπόν και στα support. Περνάμε και στα support, λέω keyboard. Ωραία. Νομίζω ότι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο βασικά να βάλει στο ένα. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πάω δίπλα και να δούμε και τον Τόνι, ότι είναι ο Core DJ πρώτος. Κάτι πιστεύω ότι ο Core DJ είναι. Γενικά, ο Core DJ είναι χανσάμα. Θα κάνουν πολλά πάρτι στο bottom lane στο NA. Δεν ξέρω για ποιον ακριβώς λόγο έφυγε ο Βάλκαν από τους C9 ενώ κουβάλαγε το κορμάκι του Σβέν. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Λογικά ο λόγος ήταν ότι ο LS ήθελε απλά να φέρει κάποια συγκεκριμένα άτομα στο team που το καταλαβαίνω γιατί μπορεί να τους εμπιστεύει περισσότερο. Μπλα μπλα μπλα. Οκ, αποδεκτό. Τώρα, γιατί ο Βάλκαν έφυγε από ένα roster το οποίο και ένα bottom lane το οποίο κουβάλαγε σαν σακί με πατάτες στο Σβέν και στο παγκόσμιο. Δεν καταλαβαίνω, γι' αυτό λόγο τον έχω και δύο κιόλα. Του TSM είπα ότι έχει χτυπήσει φλέβα χρυσού η TSM ή όλοι αυτοί είναι φόλα και είναι χειρότεροι στο ρόλο τους. Θα δείξει. Μετά ο Κούκι, ο Winsome. Αναστάση, welcome, ευχαριστώ για το sub. Χούχι, Winsome και όλοι, τον όλοι πιστεύω εδώ. Και ίσως αν έκανα κάτι σε αυτό το list έτσι σαν πουτανιά, θα βάζα τον όλοι στο 4. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί τον έχω δει μερικά games και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος ο οποίος προσεγγίζει κάποια πράγματα και τον έψαξα κιόλας και περισσότερο πριν κάνω το list. Ίσως αν τον έβαζα και 4 σαν hot take, αλλά το αφήνω εκεί για την ώρα. Destiny, Άφρομο, Biofrost και αυτά που παίρνουν CLG φέτος γενικά είναι για να κάνουν disband, αλλά τέλος πάντων. Και Tony B. Εντάξει. Χρειάζεται να σχολιάσω το πρώτο. Είναι ο αγαπημένος μου παίχτης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από το LEC και από το LCS. Και δεν νομίζω ότι είμαι και τόσο bias για τον Core DJ. Ξέρουμε πολύ καλά τι μπορεί να κάνει. Θα είναι με το καλύτερο ID card το οποίο θα μπορούσε να παίξει. Και θα δούμε έσχη κάτω. Έσχη. Ναι, ναι, παίζουν ναι. Τα πάντα, τα πάντα. Και όταν ο Χαν Σάμα, ο οποίος είναι επίσης ένας TRS παίχτης, σκέψου πόσα πράγματα θα μάθει μαζί με τον Core DJ παραπάνω. Ναι, δεν το ξέρω. Είναι καλύτερο παίχτη. Αυτά που θα τους κάνουν θα είναι bannable. Ναι, ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Άμα δούμε λέει, κάποια έκπληξη. Τον Χούκι τον έβαλα σε δεύτερη θέση γιατί έπαιξε και αυτός πολύ καλά. Αν και δεν το περίμενε κανένας να παίξει πολύ καλά στον 100 Thieves. Και όντως έπαιξε. Mm-hmm. Ο Βάλκαν επίσης θα μπορούσε να πάει στη δεύτερη θέση. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική να διώξει το Βάλκαν. Καλό κάνει αυτό ο Evil Geniuses. Ίσως να τον ήθελαν τόσο πολύ οι Evil Geniuses να τον πήρανε μεταγραφή. Δεν ξέρω το παρασκήνιο. Okay. Τον Φένουι τον είδε και αυτόν λίγο. Τέταρτη θέση νομίζω είναι δικαιωματικά καλή. Γιατί και γι' αυτόν δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Όπως δεν μπορώ να πω και για το Winsome ακόμα. Σε μεγάλη λίγα και αυτούς με μεγάλη πίεση σε πολύ σοβαρές ομάδες δεν τους έχουμε δει. Ο Όλε προσωπικά πιστεύω ότι είναι καλός. Και το Lost Όλε είναι αυτό το οποίο θα βάλει την Golden Garden στα playoffs, εάν μπει στα playoffs. Το bottom lane της θα είναι δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί είναι και οι δύο παίκτες οι οποίοι θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω. Ναι. Αδικήθηκαν λίγο από τις ομάδες. Έτσι και έτσι. Περισσότερο Lost αδικήθηκε. Οπότε ίσως να δούμε κάποια καλά πράγματα από αυτούς. Ναι. Άφρομο τώρα, Biofrost είναι παίκτες οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία. Έχουν πάρει το πρωτοάθλημά τους, άμα δεν κάνω λάθος, και οι δύο. Ο Άφρομο σίγουρα. Ο Biofrost νομίζω ίσως με τους TSM να έχει πάρει κάποιο πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι. Τότε Snowbarn είναι νέοι. Ναι, ούτε και εγώ το θυμάμαι αυτό. Είναι παίκτες οι οποίοι νομίζω ότι το μόνο που τους έχει απομείνει είναι να κάνουν κάποια καλά calls. Πλάκα, πλάκα. Τώρα που τα ξαναβλέπω, πρέπει να έχει μεγάλο δικαίωμα του Golden Guardians. Τώρα που το ξανακάναμε, ναι. Δηλαδή ένα take, αλλά. Έχει δίκιο με του Golden Guardians, φίλε. Ναι, γιατί και μπορεί το bot είναι τίσε. Ότι μπορεί να πάει έκτη. Ναι. Είναι ο Άμπλα στο mid. Το jungle λίγο με προβληματίζει, αλλά μπορεί. Και το top είναι ο Λίκορισε. Το top δεν μου άρεσε καθόλου, ρε φίλε. Δεν μου άρεσε καθόλου το top. Αλλά ναι, θα μπορούσαν να πάνε. Ναι, μπορούν να πάνε playoffs, όντω. Μπορούν να πάνε. Είναι η έκπληξη ίσω. Του LCS, μόνο αυτό.
Ναι, οκ. Okay. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Τώρα πούμε και τέτοιο. Συμφωνώ, συμφωνώ. Πρέπει να έχει μεγάλο δίκιο και να του έχω αδικήσει πάρα πολύ του Golden Guardians. Οκ, okay, θα το δούμε, θα το δούμε. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει και να του έχω αδικήσει, δεν πειράζει. Επιλογές ήταν αυτές.